κρατά όρθιο και μετακίνητη παράκταση της αλέας επιθέσεις που δέχεται εδώ για 20 αιώνες, την απάντηση μας τη δίνει το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα «Θεμέλιον άλλων ουδείς δύναται τίνε παρά των κείμενων ως εστίν Ιησούς Χριστός». Δηλαδή, το ασάλευτο θεμέλιο της οικοδομής αυτής είναι ο Ιησούς Χριστός και κανείς απολύτως δεν έχει τη δύναμη να μετακινήσει το αιώνιο αυτό θεμέλιο και να το αντικαταστήσει με άλλο. Ας δούμε λοιπόν τι σημαίνει ότι ο Χριστός είναι το μοναδικό θεμέλιο της Εκκλησίας και τι κίνδυνο διατρέχουμε αν τον απορρίψουμε από τη ζωή μας. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται όλο το οικοδόμημα της Εκκλησίας. Για όλους εμάς τους χριστιανούς, ο Χριστός είναι το πάν, τα πάντα και εν πάση. Δεν είναι μόνο ο τέλειος και απαράμιλος διδάσκαλος, αλλά και ο μοναδικός σωτήρ και λυτρωτής μας. Είναι ο Υιός του Θεού που έγινε άνθρωπος και θυσιάστηκε για χάρη της δικής μας σωτηρίας. Είναι ο ένδοξος νικητής του θανάτου που αναστήθηκε και μας χάρισε την αιώνια ζωή. Είναι η πηγή της ελπίδας και της ευτυχίας μας, το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, το παν στη ζωή μας. Αν είμαστε λοιπόν χριστιανοί, όχι μόνο στο όνομα, αλλά και στην πράξη, τότε οφείλουμε να οικοδομούμε τη ζωή μας πάνω στο μοναδικό θεμέλιο, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και εμείς ως μέλη του σώματός Του καλούμαστε να μένουμε ενωμένοι μαζί Του δια των Αγίων Μυστηρίων. Επιπλέον, εάν έχουμε θεμέλιο τον Κύριο Ιησού Χριστό στη ζωή μας, οφείλουμε να τηρούμε τις Άγιες εντολές Του. Πολύ εκφραστικός είναι ο ύμνος που ψάλλουμε στην Αγία μας Εκκλησία. «Στερέωσον, Κύριε, επί την πέτραν των εντολών Σου, σαλευτίσαν την καρδία μου». Την καρδιά μου που ταλαντεύεται, στερέωσέ την, Κύριε, πάνω στην ασάλευτη πέτρα των εντολών Σου. Ο άνθρωπος που αγωνίζεται να εφαρμόσει τον νόμο του Θεού και ζει με αγνότητα, τιμιότητα και δικαιοσύνη, έχει θέσει στη ζωή του γερό θεμέλιο και κανείς πειρασμός ή δοκιμασία δεν θα μπορέσει να τον νικήσει. Αν θέλουμε λοιπόν να ζήσουμε με ασφάλεια και αληθινή ευτυχία στον πρόσκαιρο αυτό κόσμο, αλλά και να κερδίσουμε την αιωνιότητα, τότε η καλύτερη επιλογή μας είναι να θέσουμε ως θεμέλιο της ζωής μας τον Κύριο Ιησού Χριστό. Σε κάθε άλλη περίπτωση διατρέχουμε μεγάλο κίνδυνο. Ο ίδιος ο Κύριος παρομοιάζει Αυτόν που ακούει τους λόγους Του και δεν αγωνίζεται να τους εφαρμόσει με άνθρωπο ανόητο που χτίζει πάνω στην άμμο. Είναι δυνατόν όμως να θεμελιωθεί σπίτι πάνω στην άμμο? Με την πρώτη βροχή και με ένα φύσημα του ανέμου το σπίτι αυτό θα γκρεμιστεί. Όμως αυτό ακριβώς έκανε ο σύγχρονος άνθρωπος, ο οποίος θέλησε να χτίσει τη ζωή του όχι πάνω στο ασφαλέστατο θεμέλιο στη πίστη στον Χριστό, αλλά πάνω σε άλλα σαθρά θεμέλια, την υπερφύαλη γνώση, τον παράνομο πλούτο, την εκμετάλλευση των αδυνάτων. Και εφαρμόστηκε ο προφητικός λόγος του Ψαλμωδού. Είδα, λέγει, τον ασεβή να αγμάζει, να υπερυψώνεται πανίσχυρος και να εξαπλώνει την επιρροή του. Και παρήλθον και ειδού ούκην και ζήτησα αυτόν και ούκ ευρέθη ο τόπος αυτού. Δεν πέρασε παρά ελάχιστος χρόνος, ώστε μόλις πρόφτασα να περάσω απ' εκεί όπου βρίσκονταν και αυτός ήδη είχε εξαφανιστεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ας ρίξουμε μια ματιά γύρω μας και ας αναρωτηθούμε
Γιατί να βαγούν τόσες και τόσες οικογένειες και καταλήγουν στο διαζύγιο? Γιατί οι νέοι καταφεύγουν στη βία και τα ναρκωτικά? Γιατί η πατρίδα μας υποφέρει από την κρίση σε όλα τα επίπεδα? Δεν είναι δύσκολο να βρούμε την απάντηση. Όταν λείπει ο Χριστός, τα πάντα κρεμίζονται. Αλίμονο στον άνθρωπο που απορρίπτει τον Κύριο ως άχρηστο τάχα θεμέλιο και νομίζει ότι μπορεί να κτίσει χωρίς αυτόν τη ζωή του. Είναι σαν να χτίζει στην άμμο. Θεμέλιον άλλων ουδείς δυνατεθείνε παρά των κείμενων ως εστίν Ιησούς Χριστός. Ας ακούσουμε το θεόπνευστο λόγο του Αποστόλου Παύλου και ας συνειδητοποιήσουμε βαθιά ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι το μοναδικό και ακατάλυτο θεμέλιο. Σ' Αυτόν ας εμπιστευτούμε το παρόν και το μέλλον μας. Αυτόν ας βάλουμε θεμέλιο στην οικογένεια, στο σχολείο, στην κοινωνία, στο έθνος μας. Σ' Αυτόν ας στηρίξουμε τη ζωή μας και τότε θα είμαστε πραγματικά και αιώνια ασφαλείς. Αμήν.